Τετάρτη, λοιπόν, εγώ λέω να δούμε τους δύο υποψηφίους και να μας πει ο καθένας το όραμά του για την Ευρώπη και γιατί θεωρεί ότι ως μονάδα μπορεί μπαίνοντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πετύχει κάποια πράγματα. Τόσες ικανότητες έχετε. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι καμιά φορά όταν κάποιος πηγαίνει για τα μεγάλα, πόση αυτοπεποίθηση χρειάζεται, κύριε Δάλμα, είστε και νέος άνθρωπος, για να πει ότι θα τα καταφέρω κιόλας, θα τα πετύχω. Μόνος μου, ας πούμε, θα αλλάξω το. Ποτέ δεν τα καταφέρουμε μόνοι μας. Με ευθύνη δικιά μας των δημοσιογράφων. Δεν μιλήσαμε πολύ ούτε σε αυτή την προεκλογική περίοδο για την Ευρώπη. Αυτή η ανισορροπία. Εντάξει, υπάρχει και σε άλλες χώρες. Εσείς επειδή ζείτε στο Παρίσι, που είναι μια ώρα με το τρένο από τις Βρυξέλλες. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Το debate για τις ευρωεκλογές είναι στα πρωτοσέλιδα, είναι γεμίζει τις βασικές σελίδες των εφημερίδων. Αν ανοίξετε παράδειγμα Figaro, Le Monde, θα δείτε ότι όσο πλησιάζουν οι μέρες, αλλά και από πριν, είναι το κύριο θέμα, πάντως τα πρόσωπα τα οποία θα επιλεγούν. Δεν είναι τυχαίο ότι οι επικεφαλής των ευρωψηφοδελτίων είναι άτομα της γνώσης και των επιστημών, των γραμμάτων και της φιλοσοφίας, διότι αυτό το οποίο θα γίνει τώρα στην Ευρώπη είναι μία μάχη σκέψεων, μία μάχη ιδεών, μία μάχη ποια πορεία θα πάρει η Ευρώπη. Δεν είναι μόνο μία μάχη αριθμών, αν θέλετε, είναι και οι αριθμοί μέσα στο παιχνίδι, αλλά είναι περισσότερο μία μάχη προσανατολισμών. Mm. Γι' αυτό ακριβώς. Βρίσκεται σε μία καμπή. Ναι, η Ευρώπη, αν εγώ μπορούσα να σχεδιάσω, να ζωγραφίσω την Ευρώπη, επειδή ξέρετε ότι ασκώ και αν θέλετε, το άθλημα της ζωγραφικής, θα την έκανα χωρισμένη στη μέση, με μια τεράστια πληγή. Απ' τη μία πλευρά θα έβαζα αυτούς οι οποίοι είναι οι ευρωσκεπτικιστές, αυτούς οι οποίοι θέλουν, αν θέλετε, αλλιώς τη βλέπουν, αλλιώς την Ευρώπη, όχι πάντα θετικά, και απ' την άλλη αυτούς οι οποίοι είναι αρκετά κοντά στη γραφειοκρατία. Η άποψή μου είναι να υπάρξει μια σύνθεση των δύο τάσεων, έτσι ώστε και το πολιτικά ορθό να μπορεί να έχει το λόγο του, το λόγο ύπαρξης, αλλά και από την άλλη μεριά, αυτοί οι οποίοι θέτουν ερωτήματα και κάνουν κριτική στη γραφειοκρατία των Βρυξελών, και αυτοί έχουν κάποια δίκαια τα οποία θα πρέπει και αυτά να τα ακούσουμε. Γι' αυτό και εγώ θα συμφωνήσω με τον συνομιλητή μου ότι πρέπει να στείλουμε πρόσωπα τα οποία γνωρίζουν την Ευρώπη. Κύριε εγώ είμαι 30 χρόνια στην Ευρώπη. Επειδή εσείς ζείτε και στην Ευρώπη, είστε και καθηγητής φιλοσοφίας στο Παρίσι, γνωρίζετε τα ευρωπαϊκά έτσι, δεδομένα, ίσως και από πιο κοντά. Αυτή τη στιγμή όλο αυτό που παρακολουθούμε εμείς από εδώ, μία έτσι ρητορική λαϊκισμού, ακροδεξιάς και όλο αυτό που σιγά σιγά μεγαλώνει η έντασή του. Πόσο υπαρκτός φόβος είναι τελικά να επικρατήσει? Είναι υπαρκτός, διότι η Λεπέν αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα στη Γαλλία, αν θέλετε να ξέρετε τις τελευταίες στατιστικές, έχει 25% σταθερό. Δεν έχει ούτε καν πτώση. Όσο περνάει ο καιρός και όσες επιθέσεις και να τις κάνουν, βλέπουμε αργά και σταθερά μεγαλώνει το ποσοστό της. Είναι στο 25%, ο Μακρόν είναι πριν από 4 μέρες στο 23% και βλέπουμε και τους δύο συνυποψήφιους να λένε ότι το πιο σημαντικό σε επίπεδο συμβολισμών είναι το ποιος θα τελειώσει πρώτος. Κύριε Δαλμά, εσείς επειδή και ο κύριος Δαβέτας προέρχεται και από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, η πολιτική οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας έχει στραφεί πάρα πολύ προς τα ακροδεξιά, ειδικά στο μεταναστευτικό. Είμαι όμως συνέδριο στο κεντρό μου τώρα. Βεβαίως. Να μην μπερδευόμαστε. Αλλά όταν ανήκουμε σε μια πολιτική οικογένεια, όταν ανήκουμε σε μια πολιτική οικογένεια, έχουμε και κάποιες καταβολές από πίσω. Οκ, μπορεί να το πούμε αυτό, αλλά ίσως να είναι μία από τις αιτίες που εγώ μεταφέρθηκα σε άλλο χώρο. Χαίρομαι που τα ακούω πραγματικά. Αλλά αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης θα πρέπει και ενδεχομένως ο λόγος για τον οποίο. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει. Καταρχήν, σαν Ένωση Κεντρών, πιστεύω ότι έχουμε ανάγκη περισσότερο από Ευρώπη. Η Ευρώπη πρέπει να δώσουμε μάχη για να έχουμε μια καλύτερη Ευρώπη, ποιοτικά. Δεν μπορεί να αλλάξει η Ευρώπη εάν δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πρόσωπα. Άρα, η μάχη η οποία πρέπει να δοθεί είναι καλύτερη επιλογή προσώπων για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε καλύτερες πολιτικές. Εάν έχουμε στο μυαλό μας μια πολιτική που λέει θέλουμε την Ευρώπη, αλλά μια Ευρώπη η οποία να είναι πιο ανθρώπινη, μια Ευρώπη που να μην είναι των ολιγαρχών, μια Ευρώπη που να είναι της αλληλεγγύης και όχι μια Ευρώπη η οποία να κάνει τους πλούσιους, τους γραφειοκράτες, τους μη αιρετούς πλουσιότερους και αντίθετα τους λαούς φτωχότερους, τότε θα παλέψουμε όλοι. Αλλά άμα στέλνουμε στην Ευρώπη ποδοσφαιριστές, showbiz και ανθρώπους οι οποίοι, και δεν το λέω γιατί δεν έχω τίποτα αντίον του επαγγέλματος, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τα θέματα, τότε έχετε, με συγχωρείτε. Στο δικό σας ψηφοδέλτιο έχετε. Στο δικό μας όμως θα πω ότι. Το λέω γενικά. Το λέω γενικά. Δεν το λέω μόνο το καλύτερο ψηφοδέλτιο σε ό,τι αφορά. Το λέω γενικά. Στελέχη. Έχουμε άτομα τα οποία γνωρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε τον κύριο Ιακημίδη, έχουμε άτομα που έχουν εργαστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρώ ότι το ψηφοδέλτιό μας. Και τους δύο. Δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται στο ακουστικό μας σήμερα. Πλησιάζουμε
πρόσθεση σε εκλογές και εκπομπές είναι όσο πάρα πολύ. Πιο γεμάτες δεν γίνονται οι εκπομπές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριος Δάρμας, ο κύριος Μαλαγής, κύριος Δαβέτας με την Ένωση Κεντρών. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.